Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ντάντε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, καθώς θα κάνουμε έναν ελληνικό διαλογισμό, πράγματα που θα έπρεπε να μας τα μαθαίνουν στα σχολεία, αλλά δυστυχώς δεν μας τα μαθαίνουν. Θα μιλήσουμε για την ουσία της ελληνικής γλώσσας, που από εκεί πέρα θα έπρεπε να ξεκινάει η παιδεία, ώστε να μπορούν όλοι να κατανοούν την ίδια τη γλώσσα και με αυτόν τον τρόπο να εξελισσόταν νοητικά και να έφταναν σε εντελώς άλλα επίπεδα. Γιατί πιστέψτε με, η ελληνική γλώσσα είχε φτιαχτεί έτσι για να απελευθερώνει το νου σου και να σε κάνει να σκέφτεσαι πολυδιάστατα. Με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό που σκέφτονται οι σημερινοί Έλληνες. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, για να σας βάλω στο νόημα του βίντεο, ξεκινάνε από την ετυμολογία. Δηλαδή, να ξέρεις τι σημαίνει κάθε λέξη που λες, να κατανοήσεις την ουσία από κάθε λέξη. Και έχουμε φτάσει σήμερα να μιλάμε τυφλά, να μην ξέρουμε τι σημαίνουν οι λέξεις που λέμε. Λέμε τις λέξεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ουσία τους και γινόμαστε επιφανειακοί άνθρωποι, γινόμαστε παπαγάλοι. Και έτσι λειτουργεί όλο το σύστημα παιδείας, καθώς επιβραβεύει τους καλύτερους παπαγάλους. Πλέον στα σχολεία τον καλύτερο βαθμό τον παίρνει ο καλύτερος παπαγάλος. Το παιδί που μπορεί και παπαγαλίζει καλύτερα, το θεωρούν οι δάσκαλοι και πιο έξυπνο και πιο ικανό. Η ελληνική γλώσσα φτιάχτηκε από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, πριν και από τους προσοκρατικούς. Και είχαν μαζευτεί όλοι αυτοί και βρήκαν τον καλύτερο τρόπο να μεταφράσουν το ίδιο το σύμπαν. Ουσιαστικά κατανοούσαν την ουσία από κάτι, κατανοούσαν το γιατί στο οτιδήποτε, γιατί συμβαίνει αυτό. Και το εξηγούσανε και το κωδικοποιούσανε με τέτοιο τρόπο ώστε να το περάσουν στη γλώσσα και μετά ο κάθε Έλληνος όσο εξασκούσε τη γλώσσα να το ανακάλυπτε και αυτό. Κάθε λέξη στην ελληνική γλώσσα έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Θα δείτε ότι αν καταλάβετε την ουσία από αυτήν την λέξη, θα σας δημιουργήσει πολλά περισσότερα ερωτήματα για να κάνει το νου σας να διαλογιστεί για να βρει απάντηση και σε αυτά τα περισσότερα ερωτήματα. Λέξη σταθερό σημαίνει σταθερή ροή. Και εννοούσανε σταθερή ροή ενέργειας. Όταν κάτι είναι σταθερό, υλικό και σταθερό, ο λόγος που είναι σταθερό είναι επειδή έχει σταθερή ροή ενέργειας. Τώρα πολλοί θα ρωτάτε τι είναι σταθερή ροή ενέργειας. Όπως έχουμε ξαναπεί και το έχει αποδείξει πλέον η εγκβατική φυσική, έχει αποδειχτεί με πειράματα, έχει μιλήσει γι' αυτό ο Τέσλα, ο Άινστάιν, όλα εκεί έξω το σύμπαν είναι ενέργεια. Είναι η ενέργεια που κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικές δονήσεις και μέσα στον εγκέφαλο όλο αυτό δημιουργεί την πραγματικότητα που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του σώματός σου. Ουσιαστικά η φυσιολογία του εγκεφάλου σου δημιουργεί την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεις. Αν είχαμε μια διαφορετική φυσιολογία, θα αντιλαμβανόμασταν με εντελώς διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο, ο κάθε ζωντανός οργανισμός στη γη, το κάθε ζώο, αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα, επειδή έχει άλλη φυσιολογία στον εγκέφαλο. Εμείς συμφωνούμε για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, γιατί έχουμε την ίδια φυσιολογία, έχουμε τον ίδιο βιοϋπολογιστή. Οπότε οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν ότι τα πάντα έξω είναι ενέργειες και ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά που αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις. Δηλαδή, αν το φάσμα της πραγματικότητας είναι τέτοιο, οι ανθρώπινες αισθήσεις αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο, μπορεί και πιο λίγο. Αυτό το γνώριζαν και όπως καταλαβαίνετε, είχαν προχωρήσει πολύ περισσότερο και μπορούσαν να εξηγήσουν πάρα πολλά από αυτά. Ο λόγος που αυτό εδώ είναι σταθερό και ακίνητο είναι επειδή δονείται σε μία σταθερή ροή ενέργειας. Και είδατε τώρα πως μία λέξη σας άνοιξε πόσα άλλα γιατί, πόσα άλλα ερωτήματα, που σιγά σιγά ο νους από μόνος τα διαλογίζεται και βρίσκει απαντήσεις. Και κάπως έτσι κυμαίνεται όλη η ελληνική γλώσσα. Ηλικία, για παράδειγμα, βγαίνει από τις λέξεις ήλιος και κία, που και είναι η κίνηση. Και όταν ρωτάμε σε κάποιον ποια είναι η ηλικία σου, ουσιαστικά οι αρχαίοι το είχαν τοποθετήσει έτσι ώστε να λες πόσες φορές έχεις κινηθεί γύρω από τον ήλιο, δηλαδή πόσες φορές έχεις κάνει μια ολοκληρωμένη περιστροφή γύρω από τον ήλιο, που αυτό συμβολίζει και τα έτη ζωής κάποιου ανθρώπου, την ηλικία του με λίγα λόγια. Οπότε ηλικία είναι πόσες φορές έχεις γυρίσει γύρω από τον ήλιο. Και ποιο είναι το μεγάλο κλειδί? Η μεγάλη διαφορά που έχει η ελληνική γλώσσα σε σύγκριση με άλλες γλώσσες. Η ελληνική γλώσσα διευρύνει τα επίπεδα του νου και δεν σε κάνει ικανό μέσω της εξάσκησης να κατανοείς σύνθετες λέξεις. Μπορείς να αλλάξεις, για παράδειγμα, την πρόθεση από μία λέξη και να αλλάξεις όλο το νόημα της λέξης. Για παράδειγμα, λες στάση και σκέφτεσαι στάση λεωφορείου, στάση του τρένου ή του οτιδήποτε. Και αν βάλεις και το δία μπροστά και το κάνεις διάσταση, αλλάζει όλη η ουσία της λέξης. Ή να βάλουμε το ύπο μπροστά και να το κάνουμε υπόσταση. Και για να εμβαθύνουμε στην ουσία και να καταλάβουμε το τι ακριβώς λέμε, θα σας δώσω να καταλάβετε ότι ο δίας είναι σε πάρα πολλές λέξεις και ο λόγος που είναι σε πάρα πολλές λέξεις είναι επειδή σας εξήγησα ότι ο Δίας συμβολίζει το νου του σύμπαντος και το νου του κάθε ανθρώπου. Δίας σημαίνει δύναμη συνεχώς κατερχόμενη από την αρχική δύναμη. Ουσιαστικά με τις λέξεις Δίας, Ζεύς, οι αρχαίοι θέλουν να μας εξηγήσουν το συμπαντικό νου, τη θεϊκή δύναμη, το α και το ω που διαιρεί και ζεύγει τα πάντα.
Οπότε συγκεκριμένες λέξεις με ιδιαίτερο νόημα που έχουν να κάνουν με νόηση ή οτιδήποτε πρέπει να έχουν το δια μέσα. Και γι' αυτό το λόγο λέμε διάνοια. Δια-νοια. Που σημαίνει η νόηση του δια. Ενδιαφέρον είναι κάτι όταν φέρει τον δια. Λέμε αυτό το πράγμα είναι ενδιαφέρον. Γιατί σου προκαλεί μια αίσθηση, το βρίσκεις έξυπνο και σου προκαλεί ενδιαφέρον επειδή φέρει τον δια. Λέμε αυτήν την κοπέλα είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή επειδή φέρει τον δια, επειδή είναι έξυπνη κοπέλα, μας προκαλεί ένα ενδιαφέρον. Επίσης διαφορετικός είναι αυτός που φέρει τον δια, δηλαδή διαφέρεις, είσαι διαφορετικός από τη μάζα όταν είσαι έξυπνος, όταν φέρεις τον δια. Διατροφή είναι η τροφή του δια. Δηλαδή λέμε κάνω διατροφή για να δείξουμε τις περισσότερες φορές ότι κάνω μια σωστή διατροφή. Και τι σου λένε με αυτό, ότι για να λειτουργεί σωστά ο νους θα πρέπει να είναι σωστή η τροφή. Οπότε η διατροφή πάνω απ' όλα θα πρέπει να είναι η τροφή του νου, η τροφή του δια. Γι' αυτό το λόγο λέγεται διατροφή. Διάθεση, διάθεση είναι η θέση του δια, δηλαδή η θέση που έχει ο δια σου, ο νου σου, την παρούσα στιγμή. Γι' αυτό το λόγο λέμε τώρα έχω αυτήν τη διάθεση, δηλαδή ο νους μου είναι σε αυτήν τη θέση. Άρα διάθεση είναι η θέση του δια. Διαλογισμός είναι ο λογισμός του δια, που σημαίνει ο λογισμός του νου σου. Είναι κάποιος διάνοια όταν κατέχει μια νόηση σαν του δια, όταν έχει τη φρόνηση μέσα του, τη σωστή φορά του νου δηλαδή, που ακολουθεί το νου του σύμπαντος, που εκεί πέρα είναι και η νόηση του δια. Και όπως ξέρουμε όλοι μέχρι στιγμής, και ξαναλέω μέχρι στιγμής γιατί θα γεννηθούν και άλλα επίπεδα νόησης και άλλοι θεοί, που οι θεοί αντιπροσωπεύουν επίπεδα νόησης και άλλα πολλά πράγματα, το καλύτερο παιδί του δια μέχρι στιγμής είναι η Αθηνά, που συμβολίζει τη σοφία και γεννιέται μέσα από το συμπαντικό νου, μέσα από το νου του δια. Γι' αυτό το λόγο η ελληνική μυθολογία μας λέει ότι ο ύφιστος πήρε ένα τσεκούρι, χτύπησε το κεφάλι του δια και βγήκε η Αθηνά. Και είναι αλληγορικό όλο αυτό για να σου εξηγήσει την ίδια την έννοια της σοφίας. Σου λέει ότι η Αθηνά έχει μητέρα τη μύτης, που η μύτης είναι η φρόνηση, είναι η σωστή φορά του νου, που πάει σύμφωνα με το συμπαντικό νου, πάει δεξιόστροφα, έχει αυτή τη φορά. Με απλά λόγια να αποδικοποιήσεις αυτό το μύθο, τι σου λέει, ότι για να φτάσεις στη σοφία, στην υπέρτατη νόηση της Αθηνάς, θα πρέπει ο νου σου να κινείται δεξιόστροφα, να έχει τη φρόνηση, να έχει τη σωστή φορά του νου. Που λέμε κάποιος ότι έχει φρόνηση όταν ακολουθεί τη νόηση της φύσης, τη νόηση του σύμπαντος, ωραία. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπεις ότι η νόηση της φύσης έχει ένα μοτίβο στο να εξελίσσονται όλα, στο να υπάρχει μια αρμονία. Ο κάθε κρίκος αλυσίδας υπάρχει εκεί πέρα για ένα λόγο και να δημιουργείται αυτή η ολότητα που εξελίσσεται. Οπότε δεν μπορεί να μου λέει κάποιος ότι έχει φρόνηση. Και θα σας πω το παράδειγμα που σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο. Αν έχεις μέτρον άριστον σε οτιδήποτε και αν κάνεις, όταν είσαι στην υπερβολή ή στην έλλειψη, δέχεσαι τιμωρία. Η φύση η ίδια σε τιμωρεί γι' αυτό. Και σας είχα δώσει το παράδειγμα με το φαγητό. Κάποιος τρώει πάρα πολύ και γίνεται χοντρός. Όλο αυτό του φέρνει αρνητικές επιπτώσεις. Κάποιος από την άλλη πλευρά δεν τρώει καθόλου και είναι στην νευρική αναρεξία. Και αυτό πάλι θα του φέρει αρνητικές επιπτώσεις. Μόνο αυτός που τρώει όσο πρέπει είναι στη μεσότητα και είναι ο πιο υγιής, δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις. Άρα αυτός πάει με τη φορά του συμπαντικού νου, με τη φρόνηση. Αυτός κινείται με φρόνηση. Αυτό που σας λέω είναι ένα παράδειγμα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να γίνει κάποιος σοφός, πρέπει να ακολουθεί τη νόηση του σύμπαντος. Δηλαδή να πάει σύμφωνα με το συμπαντικό νόμο. Και για να πας σύμφωνα με το συμπαντικό νόμο, θα πρέπει να κατανοήσεις αυτή την υπέρτατη νόηση. Ωραία. Τότε, όταν ο νους σου ενωθεί με τη φρόνηση, θα γεννήσουν την Αθηνά, θα γεννήσουν τη σοφία, θα γεννήσουν αυτόν τον υπερτέλειο νου. Υπάρχει και το Αθηνά Μύτης του Καλόπουλου, που το συνιστώ στον οποιοδήποτε, είναι φοβερό βιβλίο και εξηγεί την νόηση της Αθηνάς. Και το λέει και ο Καλόπουλος σε αυτό το βιβλίο και το έχει πει και σε άλλες ομιλίες του και τα σχετικά. Το εξηγεί πολύ ωραία και μας λέει ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη των Ελλήνων ήταν ότι έβαζαν τον Απόλλωνα πάνω από την Αθηνά. Ο Απόλλωνας αντιπροσωπεύει την αλήθεια, το φως, που η αλήθεια δεν κρύβεται. Η αλήθεια είναι ομοί, δεν έχει να κρυφτεί από κανέναν. Το θέμα όμως είναι ότι όταν βάζεις την αλήθεια πάνω απ' όλα, τον Απόλλωνα, και δεν βάζεις τη σοφία να οδηγεί την αλήθεια, που η σοφία ισοδυναμείται με την στρατηγική, γι' αυτό η Αθηνά είναι στρατηλάτης, είναι στρατηγός, οδηγεί στρατεύματα, είναι αυτή που καθοδηγεί τον κάθε μεγάλο στρατηλάτη, η σοφία δηλαδή του στρατηλάτη, ώστε να φέρει όλα αυτά τα απίστευτα αποτελέσματα και να νικήσει τον εχθρό. Γιατί για να νικήσει τον εχθρό, θα πρέπει να σκέφτεσαι σοφά, θα πρέπει να προνοείς για τα πάντα. Το απολώνιο σκεπτικό που έχουν οι Έλληνες είναι ότι βάζουν την εντυμότητα πάνω απ' όλα, που δεν είναι καθόλου λάθος, αλλά δεν μπορείς να είσαι σε όλους έντιμος ή να φανερώνεις σε όλους την αλήθεια σου, ρε φίλε. Πρέπει να παίζεις με στρατηγική και αυτό σου λέει η Αθηνά, ότι δεν με νοιάζει πώς θα πετύχεις το στόχο σου, αυτό που με νοιάζει είναι το αποτέλεσμα. Και αν το αποτέλεσμα, ο απότερος στόχος είναι πιο σημαντικός, πιο ωφέλιμος
Ας πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει απίστευτες αλήθειες, που αυτές τις αλήθειες, αν τις φέρει στη φόρα, θα αλλάξουν όλο τον κόσμο. Αν είναι καθαρά Απολλώνες και βάζει την αλήθεια πάνω απ' όλα και δεν βάλει τη στρατηγική, τη σοφία πάνω από την αλήθεια, ώστε να μπορέσει να διοχετεύσει σωστά την αλήθεια για να πετύχει το στόχο του, και βγαίνει και φωνάζει δεξιά και αριστερά την αλήθεια, κατά πάσα πιθανότητα θα τον φάνε. Η αντίπερα όχθη, η όχθη του κακού, ας πούμε, που δεν του συμφέρει να βγει στη φόρα αυτή την αλήθεια, δεν εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, θα τον φάνε, θα τον περιορίσουν. Αν αυτός δεν παίξει έξυπνα, δεν παίξει με στρατηγική, δεν παίξει με σοφία, τι να το κάνουμε, ρε φίλε, που ήταν πάντα έντιμος και έλεγε πάντα την αλήθεια. Και αυτό θέλω να πω είναι ότι ο Έλλην προφανώς και πρέπει να βάζει τον Απόλλωνα πάνω απ' όλα. Γιατί το φως, η αλήθεια, είναι αυτό που αντιπροσωπεύει και αυτό σημαίνει και Έλλην. Ελ είναι το θεϊκό φως, Λίν είναι το παρέμφατο του ρήματος λαό, όπως σημαίνει βλέπω. Άρα Έλλην είναι αυτός που αντιλαμβάνεται νοητικά το θεϊκό φως, δηλαδή την αλήθεια. Και έτσι γίνεται υπερασπιστής της αλήθειας. Αλλά για να την υπερασπίσεις σωστά την αλήθεια, θα πρέπει να βάλεις μπροστά αυτόν τον υπερτέλειο νου, την Αθηνά, την Σοφία, τη μεγάλη στρατηλάτη. Μόνο με σωστή στρατηγική θα μπορέσει να υπερασπιστείς την αλήθεια και όλες τις αξίες των Ελλήνων. Και με αυτό θέλω να πω ότι είναι πολλοί που λένε ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε εκείνο, το άλλο που ήταν κακό, αλλά κοιτάνε μεμονωμένα τις καταστάσεις και δεν κοιτάνε τον απότερο σκοπό που άλλαξε τη ροή της ιστορίας, που άλλαξε πραγματικά όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά θα τα εξηγήσω με επιχειρήματα στο βίντεο που θα κάνω για το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Αλέξανδρος έβαζε μπροστά την Αθηνά για να μπορέσει να μεταδώσει, να ανυψώσει τον Απόλλωνα, που είναι το φως, που είναι η αλήθεια. Με λίγα λόγια, όταν κάποιος λέει να συσπαστεί στο σκεπτικό της Αθηνάς, που είναι ασύλληπτο και τεράστιο και έχει άπειρες διαστάσεις, όταν σου λέει κάποιος προσέγγισε αυτό το σκεπτικό, δεν σου λέει σε καμία περίπτωση να γίνεις πονηρός ή το οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σου λέει να σκέφτεσαι έξυπνα, να παίζεις σωστά τα χαρτιά σου, να παίζεις με στρατηγική. Να λες αυτό που πρέπει, την ώρα που πρέπει, εκεί που πρέπει και για το λόγο που πρέπει. Γιατί αν έχεις μόνο Απόλλωνα και καθόλου Αθηνά, κατά πάσα πιθανότητα θα φας τα μούτρα σου πριν καν ξεκινήσεις. Θα δείτε ότι κάπως έτσι λειτουργεί και το ίδιο το σύμπαν. Γίνονται πράγματα στη φύση και στον κόσμο, στη ζωή που ζούμε, που μπορούμε να τα θεωρούμε απέσια και κακά, αλλά μάγκες, πιστέψτε με, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ίσως αυτά τα πράγματα είναι που συνεχίζουν τη ροή, ίσως είναι αυτά που μπορούν και εξελίσσουν τη ζωή μας, την ανθρωπότητα και γενικότερα πράγματα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Και αυτό σου το δείχνουν τέλεια τα ομηρικά έπι. Ήταν οι Δαναοί Έλληνες και πολιορκούσαν την Τρία για 10 χρόνια. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Η Αθηνά είπε στον Οδυσσέα να κάνουν το δούρεο ύπο και έτσι κατάφεραν και νίκησαν ένα πόλεμο που τους είχε πάρει 10 χρόνια. Έπαιξαν κατά μία έννοια ύπουλα, που αυτό δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ύπουλα. Το δικό μου καλύτερο με το καλύτερο του αντιπάλου είναι εντελώς σχετικό, διαφέρουνε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο δούρεος ύπος εξυπηρέτησε τον απότερο σκοπό των Ελλήνων, που ήταν να κατακτήσουν την Τρία. Δηλαδή η Αθηνά, η σοφία του Οδυσσέα, ήταν αυτήν που έφερε το αποτέλεσμα και ήταν και αυτήν, θα παρατηρήσετε σε όλη την Οδύσσια, η Αθηνά καθοδηγεί τον Οδυσσέα ακριβώς στο τι να κάνει για να μπορέσει να φτάσει στην Ιθάκη. Που η Ιθάκη συμβολίζει τον απότερο σκοπό του κάθε ανθρώπου. Η ζωή του κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες και ο πιο ωφέλιμος τρόπος για να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες είναι η Αθηνά, είναι η Σοφία. Ο Απόλλωνας είναι μεγάλος θεός, είναι θεός της αλήθειας, είναι ο θεός του φωτός, είναι κάτι που το έχουν μέσα τους οι Έλληνες, ρε φίλε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να τον δείχνεις σε όλους. Θα πρέπει να το παίζεις έξω, να το δείχνεις εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει και για το λόγο που πρέπει. Και θα σας δείξω στο βίντεο που θα κάνω για το Μέγα Αλέξανδρο, ότι ο Αλέξανδρος ακολούθησε καθαρά αθηναϊκό σκεπτικό, καθαρά σκεπτικό της Σοφίας. Ήταν πανούργος, ήταν πανέξυπνος, έβλεπε το πεδίο της μάχης και ήξερε ακριβώς πώς θα ευνηδιάσει τον εχθρό, ήξερε ακριβώς πώς θα κινηθεί. Τα έστρωνε τα πράγματα έτσι όσο πιο ωφέλιμα γίνεται, ώστε να συνεχίσει η εκστρατεία και να πετύχει τον απότερο σκοπό του. Που ο σκοπός του, πιστέψτε με, άλλαξε καθοριστικά την ροή της ιστορίας. Αν δεν έβαζε την Αθηνά μπροστά, δεν θα τον πετύχαινε ποτέ αυτό. Επίσης, το τεράστιο χρυσαλεφάδινο άγαλμα της Αθηνάς στον Παρθενώνα δεν ήταν αυτό που, και αυτή είναι μια άλλη έκδοση της Αθηνάς, είναι μια άλλη στολή, ας πούμε, της Αθηνάς. Τέλος πάντων, στα χέρια της κρατούσε τη νίκη, που συμβολίζει ότι αν θέλεις να πετύχεις τη νίκη στη ζωή σου, το οτιδήποτε, το πετυχαίνεις μόνο μέσα της Σοφίας. Δηλαδή, μέσω της Αθηνάς, μέσω της Σοφίας θα σου έρθει η νίκη και γι' αυτό το λόγο η Αθηνά στα χέρια της κρατάει τη νίκη. Τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο άγαλμα υπάρχουν 30 με 40 διαφορετικοί συμβολισμοί.
Μόνο πάνω στην περικεφαλαία της υπάρχουν 10 συμβολισμοί, σκεφτείτε. Και σε εκείνο το άγαλμα κρατάει με τον ίδιο τρόπο την ασπίδα της, όπως την κρατάει εδώ πέρα, και κάτω στα πόδια της υπάρχει ένας δράκος. Που αυτός ο δράκος συμβολίζει την Ελλάδα. Και έτσι μας δείχνει ότι η Αθηνά, η Σοφία, προστατεύει την Ελλάδα, την έχει κάτω από την ασπίδα της. Όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για όποιον ενδιαφέρει, το Αθηνά Μύτης του Καλόπουλου, που εμβαθύνει πάρα πολύ, αλλά πραγματικά για την Αθηνά, όπως και για όλους τους θεούς και για αυτά που συμβολίζουν και για αυτά που αντιπροσωπεύουν, μπορούν να γραφτούν τόμοι βιβλίων. Επίσης, για να καταλάβετε σε τι επίπεδο ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, εδώ πέρα στο στήθος της η Αθηνά έχει κάτι φίδια, όφης, που είναι κυματιστή, πάνε έτσι εδώ πέρα. Και αυτό συμβολίζει τη δόνηση που εκπέμπει ο σοφός νους. Και ακούστε τώρα πόσο κουλό είναι αυτό. Έχουν κάνει πειράματα και έχουν δει ότι η νόηση του ανθρώπου, όταν είναι σε λειτουργία, εκπέμπει κάποιες δονήσεις ταλαντός, δεν ξέρω πώς ακριβώς το πω. Τέλος πάντων, αυτές σχηματίζουν κάποια κύματα. Και θα έχετε ακούσει τον όρο, την έκφραση οξύς νους, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έξυπνος, οξία νόηση. Αυτό βγαίνει πλέον πρακτικά, επιστημονικά αποδεικνύεται, ότι αν παρατηρήσουμε έναν οξύ νου όταν είναι σε λειτουργία, κάνει αυτούς τους κυματισμούς που λέγονται αλλιώς και αυλακώσεις. Και αυτοί οι κυματισμοί υπάρχουν εδώ στο στήθος της Αθηνάς. Αυτός που δεν κάνει αυλακώσεις, που είναι έτσι εδώ πέρα, και κάνει βλακώσεις, είναι ο βλάκας. Σε αυτούς που έχουν οξία νόηση, γρήγορη νόηση και είναι έξυπνοι, ο νους τους εκπέμπει πολλά τέτοια και πολύ γρήγορα. Ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο έξυπνος ή ακόμα χειρότερα έχει νοητικά προβλήματα, σε αυτές τις εξετάσεις εκπέμπει εντελώς διαφορετικά κύματα, πολύ πιο αργά και δεν κατατάζονται σε οξία κύματα, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιο είδους οξίας νόησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γνώριζαν και γι' αυτό οι αρχαίοι. Ωραία, το γνώριζαν και το συμβόλισαν, το αποδικοποίησαν στο στήθος της Αθηνάς. Τέλος πάντων, για να εξηγήσουμε την Αθηνά, θα χρειάζονται δεκάδες βίντεο και όχι μόνο την Αθηνά, τον κάθε Θεό. Είναι απίστευτο το πώς έχουν καταφέρει αυτές οι διάνοιες, και μιλάω για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους που έφτιαξαν όλη τη μυθολογία, το δωδεκάθεο, τα εξήγησαν και όλα αυτά. Το πώς έχουν καταφέρει να βάλουν τόση πληροφορία, τόσο νόημα, τόση ουσία σε αναπαραστάσεις θεών και να τα προσωποποιήσουν ώστε να μπορεί να τα κατανοήσει πιο απλά ο άνθρωπος. Υβρίδιο είναι ύβρις προς τον Δία, όταν κάτι είναι υβριστικό για την νόηση. Για να καταλάβετε πόσο απίστευτη σοφή είναι η φύση, είχα κάνει και βίντεο που μιλούσα για τα αναβολικά και το πώς προκαλούν τα αναβολικά ύβρις στο σώμα σου. Δηλαδή, σκεφτείτε, όταν παίρνεις αναβολικά, το που μπουν στο σώμα σου, ο ίδιος ο νους, επειδή διαπράττεις ύβρις προς το νου σου, ο ίδιος ο νους σου, η υπόφυσή σου συγκεκριμένα, στέλνει σήμα στους όρχες και λέει σταματήστε να παράγετε τεστοστερόνη. Και αυτό στο μέλλον στη ζωή κάποιου ανθρώπου έχει πολύ αρνητικές επιδράσεις. Δηλαδή μπορεί να αργήσει η φυσική του τεστοστερόνη να επανέλθει. Τέλος πάντων, έχει διαπράξει ύβρις και δέχεται νέμεσης, δέχεται την τιμωρία. Δηλαδή ο ίδιος ο νους σε τιμωρεί για την πράξη που έκανες. Οπότε υβρίδιο είναι ύβρις προς τον νου σου, είναι ύβρις προς τον Δία. Διάβολος είναι αυτός που βάλει κατά του Δία, είναι αυτός που βάλει κατά του λογικού, κατά της νόησης, αυτός που διαβάλλει. Οπότε καταλάβετε ότι όλη η ελληνική γλώσσα έχει στηθεί πάνω στο ελληνικό δωδεκάθεο και πάνω στην ελληνική μυθολογία. Και όλο αυτό συνδέεται ακόμα και με τα ίδια τα μαθηματικά. Και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι δεν ήταν απλά φιλόσοφοι, ωραία. Η φιλοσοφία θεωρείται και είναι η μεγαλύτερη επιστήμη. Είναι πάνω από όλες τις επιστήμες. Και γι' αυτό το λόγο αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, αυτά τα τεράστια μυαλά, τους αποκαλούμε φιλοσόφους και όχι φυσικούς, όχι μαθηματικούς, όχι αστρονόμους και τα σχετικά. Αλλά ήτανε τα πάντα, okay? Ήτανε πανεπιστήμονες. Γνώριζαν τέλεια μαθηματικά, τέλεια γεωμετρία, τέλεια αστρονομία, τέλεια φυσική, βοτανολογία, ζωολογία, ήξεραν τα πάντα. Ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, που ήταν και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν ουσιαστικά δάσκαλος για το βασιλικό σχολείο. Είχε τον Αλέξανδρο και άλλα 40 παιδιά και μόνος του μπορεί να τους δίδασκε 40 με 50 μαθήματα. Το σχολείο σου μαθαίνουν για το Πυθαγόρειο θεώρημα, σου λένε ότι ο Πυθαγόρας ήταν μεγάλος μαθηματικός και τα σχετικά, και δεν σου δείχνουν ούτε τόσο από το μεγάλειο του. Δεν σου δείχνουν πού είχε φτάσει με τη γεωμετρία. Δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωμετρία και τα μαθηματικά που μαθαίνουμε σήμερα. Ωραία. Μιλάμε για ιερή γεωμετρία, μιλάμε για μαθηματικά εντελώς άλλου επίπεδου, μαθηματικά που έφταναν να εξηγούν την ίδια τη φύση του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο ο Πυθαγόρας είχε μια επιγραφή έξω από τη σχολή του που έλεγε «Κανένας αγεωμέτρητος να μην μπαίνει μέσα». Θεός αεί γεωμετρεί, ουσιαστικά για να καταλάβεις το Θεό
πρέπει να γνωρίζεις γεωμετρία. Και δεν μιλούσε, ξαναλέω, για αυτή την ανούσια επιφανειακή γεωμετρία που σου μαθαίνουν στο σχολείο. Και εκεί πέρα είχε βρει και την τελειότητα του Θεού που είναι ο αριθμός φι, το 1,618. Που πάνω σε αυτό φτιάχτηκε ο Παρθενώνας, γι' αυτό το λόγο σου φαίνεται σαν ένα τέλειο κτίσμα στο ΜΑΤ. Δηλαδή, ό,τι κατασκευή έχει χτιστεί με τον αριθμό φι, τον αριθμό της τελειότητας, τον 1,618, σου φαίνεται πολύ πιο ωραίο στο μάτι, σου φαίνεται πολύ πιο συμμετρικό. Ο αριθμός φι υπάρχει στα πάντα. Υπάρχει ακόμα και στις αναλογίες που έχει το ανθρώπινο σώμα. Ο λόγος που θεωρείς κάτι πιο ωραίο, είτε είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι ένα ζώο, είτε είναι το οτιδήποτε, είναι επειδή πλησιάζει σε αυτόν τον αριθμό φι στον 1,618. Εκεί πέρα βρίσκεται η απόλυτη συμμετρία και γι' αυτό το λόγο όλοι οι αρχαίοι λαοί, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, λένε πολύ κιόλας ότι οι Αιγύπτιοι, ο λόγος που λέγονται Αιγύπτιοι είναι επειδή είναι απόγονοι των Αιγαίητων, που ήταν τα πρώτα φύλλα που κατοικούσαν στο Αιγαίο Πέλαγος πριν το μεγάλο κατακλυσμό. Και ήταν Έλληνες, τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία από μόνο του. Αλλά οι Αιγαίητες, οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνες, όλοι αυτοί τέλος πάντων, εκδήλωναν παντού τη συμμετρία και τον αριθμό φι. Και όταν λέω συμμετρία, θα παρατηρήσετε ότι τα περισσότερα γάλματα στην αρχαία Αίγυπτο, αν κόψει δηλαδή το πρόσωπο στη μέση, είναι 100% συμμετρική η μία πλευρά με την άλλη. Και είναι πάρα πολλοί επιστήμονες που λένε για να πετύχεις κάτι τέτοιο σε αυτά τα μεγέθη και με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων, χρειάζεται υπολογιστές, γιατί δεν ξεφεύγει ούτε μία μοίρα. Και αυτό συμβαίνει και στον Παρθενώνα, συμβαίνει σε άπειρα χτίσματα του αρχαίου κόσμου. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για την ετυμολογία των λέξεων. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είναι αυτό το point του βίντεο. Κάθε βίντεο που βγάζω είναι έτσι φτιαγμένο για να σας κάνει εσάς να σκέφτεστε και να θέτε μόνοι σας ερωτήματα και να ανακαλύπτετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Γιατί αυτό πραγματικά δεν έχει τέλος. Με το συγκεκριμένο βίντεο, τι θέλω να σας πω, ότι με το να μας μαθαίνουν στο σχολείο να μιλάμε τυφλά, μας στερούν αυτό το πράγμα. Μας στερούν την ικανότητα του νου να καταλάβει πολύ περισσότερο. Γιατί όταν καταλαβαίνεις τι λες, όταν καταλαβαίνεις την ουσία από κάθε λέξη, μόνο τότε μπορείς να εξελίξεις το νου σου και να καταλάβεις πολύ περισσότερα. Είδατε ότι λέμε μία λέξη και κατανοούμε άλλα πόσα πράγματα που συνδέονται με την ουσία από αυτή τη λέξη. Και έτσι μετά ο νου σου δουλεύει με έναν τρόπο ώστε να κάνει το οτιδήποτε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο που θα φέρει ένα πιο ωφέλιμο αποτέλεσμα προς τα εσένα. Οπότε σε αυτή τη φάση με το διαλογισμό που κάναμε, πιστεύω ότι μπορείτε και μόνοι σας να κάνετε τη σύγκριση και να δείτε το πόσο τυφλός είναι πλέον ο κόσμος. Ακόμα και τα ονόματα που δίνει ο χριστιανισμός στην εκκλησία δεν έχουν κάποιο νόημα, ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι που λέγονται Γιάννηδες, Γιώργηδες, Μίτσιδες, Νίκος, Κώστας, όλα ίδια ονόματα. Ονόματα που δεν αντιπροσωπεύουν τον καθένα. Και οι φιλόσοφοι, για παράδειγμα, τι έκαναν? Επειδή εξασκούσαν αυτού του είδους συνόησης, από μία ηλικία και μετά βαφτιζόντουσαν και διάλεγαν το όνομα που τους αντιπροσώπευε. Σοκράτης σημαίνει αυτός που τα έσω κρατεί. Αυτός δηλαδή που κρατάει σταθερά τα εσωτερικά. Αυτός που υπερασπίζεται τα εσωτερικά, τα πνευματικά. Διάλεγε το όνομα που τον αντιπροσώπευε. Δηλαδή παρατηρείς κάτι και πρέπει να κατανοήσεις τι αντιπροσωπεύει αυτό που παρατηρείς. Ποια είναι η ουσία αυτού που παρατηρείς και μετά το ονομάζεις. Έτσι λειτουργεί όλη η ελληνική γλώσσα, όλο το ελληνικό ιδεώδες και το τραγικό είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δεν είναι επειδή τους ξέφυγε, δεν είναι επειδή δεν τα ξέρουν αυτά, τα ξέρουν πολύ καλά αυτοί που έγραψαν τα βιβλία, αυτοί που διοικούν το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτοί που προάγουν το εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχετικά, τα ξέρουν όλα πολύ καλά. Αλλά υπάρχει λόγος και υπάρχει σχέδιο που σε θέλουν βλαμμένο. Σε θέλουν να κυμαίνεσαι σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα αντίληψης, σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα IQ και να τρως αμάσιτο ό,τι σου δίνουν. Και έχουμε φτάσει σήμερα να θεωρούμε τον κάθε παπαγάλο, που ο νους του φτάνει μόνο μέχρι τα επιφανειακά, να το θεωρούμε έξυπνο. Και αυτούς τους ανθρώπους να επιβραβεύει η παιδεία, τα πανεπιστήμια και τα σχετικά. Αυτό ήταν το βίντεο. Έδωσα κάποια παραδείγματα ως τροφή για σκέψη, για να διαλογιστείτε, να ψαχτείτε και να ανακαλύψετε πολύ περισσότερο, γιατί μιλάμε για αχανές πληροφορίες. Αλλά η εξέλιξη σε όλο αυτό δεν θα έχει να κάνει με το πόσα βιβλία έχεις διαβάσει. Έχει να κάνει με το να ξεκλειδώσεις το νου σου και να μάθεις να σκέφτεσαι ελληνικά. Και τώρα θα σας δείξω την αποκωδικοποίηση του μύθου του Περσεύς που την πήρα από ένα άλλο κανάλι που λέγεται Έλλην Λόγος, το βρήκα τυχαία. Γενικότερα δεν υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια στο YouTube με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Σας προτείνω να τσεκάρετε Δημήτριο Μπεθάνη, Φρικτορίες και είναι και κάποια άλλα, θα τα παρουσιάσω σε κάποιο επόμενο βίντεο πιο αναλυτικά, αλλά είναι λίγα. Τέλος πάντων, αυτή την αποκωδικοποίηση του μύθου σας τη δίνω για να καταλάβετε πώς λειτουργεί όλη η ελληνική μυθολογία.
Ο μύθος της Δανάης. Σύμφωνα με δελφικό χρησμό, η Δανάη, κόρη του Ακρισίου, γεννά τον Περσέα, ο οποίος φωνεύει τον πάπον του. Κατά τον κώδικα του Έλληνος λόγου, του κυρίου Σημεοφόρου Θεολόγου, η Δανάη σημαίνει την δύναμη του νοός ή την διάνοια. Ακρίσιος είναι ο μη λαμβάνων τροφοδοσίαν φωτισμού, άρα δεν έχει κρίση. Σημαίνεται δηλαδή αυτός που η διάνοιά του παραμένει στα σκότη της αγνίας, γι' αυτό κρατά την κόρη Δανάη φυλακισμένη σε σκοτεινό θάλαμο. Ο Δίας όμως, ως δύναμης τροφοδοτούσα, Δία περνά την οροφήν και εισέρχεται στον θάλαμον της Δανάης ως χρυσή βροχή. Επιλέγεται η οροφή ως σημείον εισόδου της δυνάμεως του Διός, για να σημανθεί η έννοια ορό, δηλαδή από χώρον ρέει σε χώρον, φύει το φως και φανερώνεται, ή ορό φως, αλλά και ορφεύς. Ο θάλαμος, κωδικός, σημαίνει την θάλα, θέαση του φωτός στον μος φυσικών χώρων, αλλά και το θέλημα. Θέλει ο Δίας να θάλει την Δανάη και αυτή υπηρετεί το θέλημά του ή την θέε ίσον θέασιν λίμα του λόγου. Το τέκνον που γεννά η γονιμοποιημένη Δανάη ή διάνοια είναι ο Περσεύς. Πάντα κατά τον κώδικα του Έλληνος λόγου, ο Περσεύς σημαίνεται περ, πυρ εκπορευόμενο κεραίων, σεύς σε έσω χώρων. Είναι το πυρ το εσωτερικόν, ο πυρσός. Η περιουσία ή πυρήνη ουσία, η παρουσία ή θεία πατρική ουσία, που εκφράζεται με παρησία ή με πύρινων λόγων, διότι σημαίνει την παρ, πατρική ροή φωτισμού, ρησία της ρήσεως ή του λόγου. Εν τέλει, ο χρησμός επαληθεύεται όταν ο Περσεύς κατά την άμβρωσή του φωνεύει τον Ακρίσιον, δηλαδή καταργεί την ακρισία του.